Γεια σας παιδιά, Check the Knauk, όσες εδώ, σήμερα θα δούμε κάτι καινούριο κάτι το οποίο είναι η αλήθεια, το έχω μπανίσει εδώ και πολύ καιρό το αγόρασα με δικά μου χρήματα από το Banggood δεν είναι ούτε sponsor, ούτε χορηγή, ούτε οτιδήποτε 28 ευρώ το αγόρασα και είναι ένας φορτιστής ένας φορτιστής της Blitzwolf. πριν από καιρό σας είχα δείξει έναν άλλον το μικρό λευκό, ο οποίος είναι υπερβολικός, με έχει καταβολέψει αλλά ήθελα κάτι με περισσότερα watt κάτι το οποίο θα χρησιμοποιούσα περισσότερο γιατί τον άλλον τον έχω μόνιμα δίπλα από το κρεβάτι, οπότε βάζω, βγάζω συσκευέ. Είναι τέρμα βολικό. Μπορώ να πω είναι ότι καλύτερη αγορά που είχα κάνει για 20 ευρώ ποτέ. Και πάνω στο mood αυτό και στο mentality, ότι ήμουν ικανοποιημένο, πάμε στο επόμενο μοντέλο, το οποίο έρχεται από Banggood. Ε, το αγόρασα με PayPal. Ε, Σα είπα, έρχεται από το πήρα από αποθήκη στην. πού ήτανε, στην. Ε, ε Τσεχία, που είναι η αποθήκη του, τέλο πάντων εκεί πάνω, ε, έρχεται μέσω Γερμανία με DHL Ελλάδα και από Ελλάδα με, ε, έρχεται με. Σε μένα τουλάχιστον έρθει με ECS. Το θέμα είναι ότι επειδή για κάποιο λόγο πήρε μου, ενώ τα στοιχεία μου τα έχει τηλέφωνο τα πάντα, δεν μπορούσα να βρω το τηλέφωνό μου και γενικά έχει ένα θέμα. Σα έχω ξαναπεί DHL με την ACS, έτσι με έχουν πει τουλάχιστον τα παιδιά που δουλεύουν εδώ πέρα. Οπότε όπως και το πληκτρολόγιο, το ίδιο πράγμα που μου το φέρανε εδώ πέρα επειδή με ξέρανε, οπότε υπήρχε περίπτωση να χαθεί κάπου στο δρόμο γι' αυτό έχετε το νου σας γενικά, ψάχνετε, τα τσεκάρετε τι γίνεται Λοιπόν, το μοντέλο είναι το BW S16 το βλέπετε και στη μία κάμερα, το βλέπετε και στην άλλη κάμερα Αρκετά βαρύ το πακέτο, αρκετά ωραίο, κλασικό Bluetooth πακέτο, δεν λέει και πολλά πράγματα. Έχουμε κάποια χαρακτηριστικά όμως πίσω. Το input είναι 1,7A, Type-C 1 και 2 τυπικά, το οποίο έχει δύο Type-C δηλαδή στην ουσία. Βγάζει 3, DC σε συνεχές 5V, βγάζει 3A ή 9V. Μπορεί να βγάλει σε 3A 12V και σε 3A 15 να φτάσει 20 S20, S20 V. Δηλαδή, ανάλογα με το ρεύμα που παίρνει και ανάλογα με το πόσε συσκευέ έχει πάνω και τη διανομή που κάνει στο ρεύμα, μπορεί να φτάσει μέχρι και 3,5-3,25 Α στα 20 V. Δηλαδή, αν παίρνει 3 Α, θα δώσει 9 V. Και πάει ανάλογα, δηλαδή στα 3. Στα 5 μάλλον δίνει 3, στα 9 δίνει πάλι 3. Τι φάς, γιατί δεις, στα 9 και στα 5 δίνει ακριβώ τα ίδια αμπέρ. Ενδιαφέρον αυτό. Τυπικά σταθερά μάλλον στα 9V στα 3 Αμπερ και στα καλύτερά του δίνει 3,25. Οκ. Okay. Με αυτό είναι μέσα το Type-C. Το USB α1 και 2 δίνει, έχει 6 από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Δίνει 3 αμπέρ και 1,5 στα 12 v Οκ. Okay. Και 2 αμπέρ στις τελευταίες 2. Οπότε τυπικά δουλεύουμε πιο πολύ τα υψί από ό,τι καταλαβαίνω και οι υπόλοιπε συσκευέ που δεν χρειάζεται τόσο πολύ μεγάλη Το κινητό θα το δουλεύω μάλλον στι πάνω για να φορτίζει έχει plus 6, οπότε φαντάζομαι αυτό υποδηλώνει και το πόσα, πόσα έχει. Δεν θυμάμαι κιόλας πόσα ήταν, ή 4 ή 6 είναι. Πραγματικά δεν θυμάμαι μετά από τόσο καιρό που το έχω παραγγείλει. Λοιπόν, σε μαύρο χρώμα, είναι πάρα πολύ στιβαρός, είναι πιο βαρύς από τον προκάτοχό του. Είναι πολύ πιο βαρύς. Το κουτί έρχεται με μία βάση, μ' άρεσε αυτό το χαρακτηριστικό, μ' άρεσε πάρα πολύ. Έρχεται με ένα καλώδιο τροφοδοσίας, το οποίο είναι κλασικό, μπορεί να το αλλάξει αν θε. Γιατί τυπικά είναι το απλό καλώδιο το οποίο είναι γνώριμο σε εμά. Οπότε μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα δικό σου. Αλλά αν χαλάσει οτιδήποτε, είναι πολύ καλή ποιότητα. Όπω και το λευκό που είχα, είναι υπέροχη ποιότητα και δεν είχα κανένα θέμα. Και έχει μέσα με ένα manual το οποίο σου λέει τα βασικά. Κύριο στι εντάσει σου λέει και τι τάσει, τι βγάζει, τι δεν βγάζει. Και κάποια βασικά χαρακτηριστικά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Και ένα, τι είναι αυτό εδώ, τι να προσέξεις φαντάζομαι. Με το μεταξύ μυρίζει πλαστική λάθος. Βασικά θα τη μου θυμίσε. στη μυρωδιά της σχολικής στάδιας που είχαμε παιδιά. Λοιπόν, μου άρεσε. Βέβαια θέλει καθάρισμα αυτό γιατί μαζέψει σκόνη. Αυτή εδώ η βάση του είναι πάρα πολύ ωραία. Να βγάλω όμω το γύρω γύρω. Είναι... Ο ενώ ο προηγούμενο στο λευκό ήταν όλο γυαλιστερό, γκλόση, αυτό είναι το μισό ματ, το άλλο μισό είναι γυαλιστερό. Να σα πω να αλήθεια θα προτιμούσα να ήταν όλο ματ για να μην χαράζεται γιατί αυτό εδώ είναι μαγνήτη από χαρακέ και από σημάδια και από εδώ. Θα χρειάζεται όχι τόσο μην ενοχλούν, ναι. όσο οι χαρακέ γιατί χαράζεται πάρα πολύ εύκολα με το παραμικρό. Δηλαδή το παραμικρό σημάδι φαίνεται, ενώ αυτό είναι λίγο πιο, ήδη έχει χαραχτεί κιόλα για κάποιο λόγο δεν ξέρω, φαίνεται. Λοιπόν, έχει αυτή την όμορφη βάση ξαναλέω στην οποία μπορεί να το μπει το κινητό σου δεξιά και αριστερά και να το φορτίσει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ βολικό. Αν θε να το έχει όρθιο, θα μου άρεσε να το έχω στο γραφείο. Όρθιο είναι η αλήθεια. Και μάλλον θα δουλευτεί στο γραφείο αυτό. Το βλέπω να ενσωματώνεται. Αν και έχω USB φορτιστή στο γραφείο, αλλά δεν ξέρω, μέχρι τότε θα αποφασίσω. Ε, πολύ καλό για να βάζει το tablet σου το κινητό σου δεξιά αριστερά να φορτίζει και να στέκεται όρθιο. Ε, μπορείς βέβαια να το ενσωματώσεις κάτω από το γραφείο σου με ένα πατατάκι ή ένα 3M αυτοκόλλητο και να κάνει τη αν και είναι βαρύς, παίζει να πέσει από το βάρος αλλά μπορείς να το στερεώσεις κάτω από το γραφείο σου, το οποίο είναι και το πιο πρακτικό μπορεί να κάνει κάποιο, δηλαδή κάτω από το γραφείο ακριβώ να το στερεώσει και να έχει το φορτιστή σου μόνιμα αλλά αυτά είναι, γενικά αυτοί οι φορτιστές μου αρέσουν πάρα πολύ για ταξίδια γιατί ας πούμε ο λευκός που είχα, ο οποίο ήταν απλός, είχε 4 στήρες, 5 πόσες είχε αλλά απλέ μέχρι 2A δίνανε, μπορούσα να το μετακινώ. Είχα μόνο αυτόν. Δεν έπαιρνα 200 φορτιστέ. Είχα μόνο ένα φορτιστή, είχα το tablet, το κινητό και οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρειαζόμουν και ήρθα κομπλέ, καλυμμένο. Ενώ αυτό έχει και τι quick charge steers του τι είναι εδώ πέρα, τα USB που βγάζουν 3A. Λοιπόν, έχει και τι δύο Type-C, γιατί έχω Type-C καλώδια και βολεύει. Βέβαια δεν μου αρέσει που είναι για και είναι εύκολα χαράξιμο. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αυτοκόλλητο μπροστά, αλλά φαίνεται τα σημάδια. Δηλαδή βλέπετε, είναι πολύ εύκολο να σημαντευτεί. Λογικά πρέπει να είναι αυτοκόλλητο, αλλά δεν είμαι σίγουρος 100%. Ναι, είναι αυτοκόλλητο. Οπότε αυτό θα βγει. Οπότε ναι, ήταν αυτοκόλλητο. Βέβαια, έτσι ξαναλέω, θα προτιμούσα, συγγνώμη, θα προτιμούσα να ήταν όλο ματ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν μάτι. Ήταν πολύ πιο ποιοτικό. Προσωπικά νομίζω ότι το δεν δίνει πολύ πιο όμορφο και στιβαρό αέρα στο δηλαδή, ότι Την κάνει πιο ποιοτική από το κλώση. Την τζεφταίνει αρκετά αυτό εδώ. Απλά πράξει, Κινέζοι είναι αυτή. Ποτέ δεν ξέρει τι έχουν στο μυαλό του. Ειλικρινά. Πολύ βαρύ. Ε, τώρα το φαίνεται ποιοτικό από το βάρο. Εντάξει, δεν παίρνει καρπού για να το κάνει με το κιλό προφανώ. Αλλά επειδή είμαι ικανοποιημένο από τον προηγούμενο και από το πώ είναι κατασκευασμένο, πιστεύω ότι και ο συγκεκριμένο πρέπει να είναι αρκετά καλή κατασκευή, αρκετά ποιοτικό και αρκετά οικονομικό. 28 ευρουλάκια, τυπικά δεν ξέρω πόσο έχει εδώ, και μια 34-35 πρέπει να έχει εδώ, μπορεί και παραπάνω. Τσεκάρετε το και στο σκρούτ. Αυτό είναι ο φορτιστή, μπαίνει από πίσω το καλώδιο, όμορφο πρακτικά, μακρύ καλώδιο έχει. Λοιπόν, και μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ξαναλέω, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά ο κάτοχό του σε ταξίδια. Πάρα πολύ σε ταξίδια. Ε, Απλά τον πετά στην τσάτα, ήταν πιο ελαφρύ βέβαια, αλλά ήταν πιο βαλικό για ταξίδια. Αυτό είναι βαρύ. Είναι αρκετά βαρύ, τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά εντάξει. Σα λέω, είναι βολικό γιατί με μία συσκευή φορτίζει 6. Μπορεί ταυτόχρονα μέχρι 6. Τώρα θα μοιραστεί το ρεύμα προφανώ αλλά νομίζω ότι η δουλειά γίνεται και με το παραπάνω. Τσεκάρετε, τον ρίξτε του μια ματιά, νομίζω ότι τα αξίζει τα λεφτά του και αν κάνει μόνο τη μισή δουλειά από ό,τι έκανε ο προκατοχός του, εγώ και πάλι οικονοποιημένος θα είμαι, πραγματικά θεωρώ ότι είναι από, τα, από τις που αξίζει κάποιο να κάνει. Ε, εγώ τον αγόρασα από τον Banggood. Υπάρχει κι αλλού, υπάρχει στο Scrooge, ρίξτε κάποια ματιά, οπότε τσεκάρετε τον. Πολύ ποιοτικό πάντω. Αν και η είναι χτυπάς, Ακούγεται λίγο κούφιο μέσα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το ακούσετε. Να πει τι μα λε καρπού για χτυπά, αλλά το καταλαβαίνει. Αλλά είναι πολύ βαρύ τα πλάγια. Είναι πιο στιβαρό. Τέλο πάντων, δεν ξέρω τι κατανομή έχουν γίνει μέσα, αλλά το κύκλωμά του πρέπει να είναι αρκετά δυνατό τουλάχιστον. Anyway, αυτό είναι πρακτικό. Τέσσερι USB θύρε, δύο Type-C. Το PD είναι Power Delivery, νομίζω νομίζω να δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα να έχει, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να έχει έστω και δύο καλώδια, αφού παίρνεις που παίρνεις το φορτιστή, θα μπορούσε η Blitzwolf που βγάζει καλώδια να έχει και ένα-δύο καλώδια, ένα Type-C ή ένα Type-C σε Type-C. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα ήταν ένα εξτρά ωραίο, αλλά περιορέξει ως κολοκυθόπιτα, οπότε Όσοι έχετε καλό ή καλό, προμηθευτείτε. Προσωπικά έχω τη U Green, οπότε εγώ ψηφίζω U Green, εκεί πάω, εκεί εμπιστεύομαι εδώ και πολλά χρόνια. Σα τα έχω δείξει άπειρε φορέ. Αυτό ήταν λοιπόν, ρίξτε μια ματιά. Ήμουν ο Κώστα, είμαι ο Κώστα βασικά, και θα συνεχίσω να είμαι όπω φαντάζομαι για πολλά χρόνια ακόμα, όσο πάνε καλά τα πράγματα. Λοιπόν, check the now. Ε, να επενθυμίσω ότι κάνω live κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Twitch TV. Το link είναι όλα στην περιγραφή, θα σα περιμένω παιδιά να έρθετε να περάσουμε ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα, να σας άρεσε. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Γεια σας παιδιά, επόμενα.